και σε πολλούς άλλους φορείς, εκπροσώπους φορέων, βουλευτές κλπ. Όπως και στον Πρωθυπουργό ΠΑΕ, που αναφέρεται στο θέμα της Πολυτεχνικής Σχολής που από ό,τι φαίνεται η έδρα πάει στη Σάνο και προσπαθούν μέσα την τελευταία στιγμή να παραμείνει στη ΣΥΡ όπως ήταν η απόφαση του 2007 τότε συμπλήρω. Μέσα κύριε Δήμαρχε, που είναι που γράψε αυτό το κείμενο, γράφεται στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προχωράμε άμεσα σε ένα σχέδιο υποστήριξης και ανάπτυξης της περιφερειακής μονάδας της ΣΥΡ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση τμήματος του στρατοπέδου ή και οποιοδήποτε άλλου χώρου που θα κληθεί κατάσταση. Με τα μέχρι τώρα, από αυτά που τουλάχιστον ήξερα εγώ, είχατε άλλη ρότα σχετικά με το στρατόπεδο. Άλλαξε η πολιτική σας, άλλαξε η πολιτική του κυρίου Καμένου. Τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι προθέσεις σας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει, εγώ θα με ψηφίσει κι άλλοι, είχε πάρει κάποιες αποφάσεις, είχαν υπογραφεί κάποια σύμφωνα. Τώρα ξαφνικά πώς μπαίνει το στρατόπεδο μέσα και το υπογράφετε κι εσείς. Αυτά τα τρία λιγοστάρια τα πράγματα είχα. Ευχαριστώ. Και να έρθω στο ερώτημα το οποίο έκανε ο κύριος Σαφίδης και το οποίο είχε να κάνει με την αξιοποίηση του στρατοπέδου σε συνέχεια της σύσκεψης των εξελίξεων μάλλον σχετικώς με την επαπειλούμενη, να το πω έτσι, θα τα εξηγήσω γιατί το ρωτάω, δημιουργία της έδρας της πολιτεχνικής σχολής στη Σάνο. Να πω για να γνωρίζω ο κόσμος, διότι αρκετός κόσμος δεν είναι τόσο πολύ δεδομένος και μπορεί να εκπλήσεται σε σχέση με τις όποιες τελευταίες ανακοινώσεις ότι το τμήμα μηχανικών σχεδίας προϊόντων και συστημάτων το οποίο υπάρχει στη ΣΥΡΟ εξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει. Διότι κάποιοι μπορεί να μπερδεύσουν και να θεώρησαν ότι φεύγει το τμήμα από εδώ και βγαίνει σαν. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη αναγκαία διευκρίνηση για να μην υπάρξει παραμικρή αμφιβολία ή κινδυνολογία προς την τοπική κοινωνία ότι χάνουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το τμήμα το οποίο υπάρχει εδώ. Η δημιουργία μιας πολυτεχνικής σχολής, η οποία ουσιαστικά θα καλύψει τη λειτουργία των τριών τμήματων, τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ορφανά, δηλαδή δεν υπάρχει μια διοικητική δομή, η οποία λέγεται κοσμητεία και κατά την οποία λειτουργούν τα τμήματα, ήταν ένα πάγιο αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο εφόσον λάβει χώρα, ανεξαρτήτως του που θα βρίσκεται η έδρα, συνιστά σημαντική βελτίωση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και βεβαίως και προφανώς και για το τμήμα μηχανικών σχεδίας προϊόντων και συστημάτων που υπάρχει στη ΣΥΡΟ, αυξάνει την ελκυστικότητα του τμήματος, δημιουργεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και κατοχήρωση στα πτυχία τα οποία χορηγεί το τμήμα και γενικώς να πούμε ότι είναι μια σημαντική αναβάθμιση για το Πανεπιστήμιο. Όμως, το γεγονός ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο με βάση τα δημοσιεύματα η κυβέρνηση σκέπτεται να προωθήσει προς ψήφιση και με βάση το οποίο η έδρα να ξεκαθαρίσω ότι αντιτιθέμεθα πλήρως στο σκέλος το οποίο έχει να κάνει με την έδρα, με το που θα πάει η έδρα, όχι με τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου οι οποίες είναι ευεργετικότατες, ευεργετικότατες με ασχολείται για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επαναλαμβάνω στο σκέλος έδρας. Χωρίς επίσης να θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο τοπικών κοινωνιών, δηλαδή μεταξύ της ΣΑΜΟΥ και της ΣΥΡΟΥ, διότι δεν είναι καθόλου αυτή η πρόθεσή μας. Όμως, η πολιτική ηγεσία, και ιδιαίτερα ο κ. Υπουργός, ο κ. Γαβρόπουλος, δείχνει να μην έχει λάβει καθόλου υπόψη την ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου του 2007, που είναι και καθήλυνα αρμόδια για να μπορέσει επί βάσης στοιχείων και επιχειρημάτων να ζητήσει το μέρος το οποίο θέλει να δίνει η έδρα, δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη την απόφαση της Συνόδου των Πρετάνιων και των Κοσμητώρων των Πολυτεχνικών Σχολών, η οποία συνηγορεί στην απόφαση της Συγκλήτου, και αυτό και μόνο μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση. Τώρα, ως προς τις εξελίξεις, διαβάσαμε στα μέσα μας την ενημέρωση μια ανακοίνωση του επικεφαλής της Μίζων της Ψηφίας. Ο ίδιος απέστειλα προχθές μάλιστα ένα υπόμνημα προς τον, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στα μέσα μας της ενημέρωσης, προς τον υπουργό του Γιώργου Γαβρόπουλου, όπου
εκφράζουν την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή μας στη λειτουργία έδρασης στην ΣΑΜΟ. Και χθες, με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου, πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη των φορέων στην περιφέρεια του Αιγαίου, όπου εκφράστηκαν ομοθύμως και ομοφόνος οι εκπρόσωποι των φορέων αναφορικά με την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή μας για την επαπειλούμενη μεθόδευση, την οποία μπορώ να πω, έχοντας πλήρη στοιχεία, ως εκτίμηση ότι ενδεχομένως να αποτελεί και μια πολιτική μεθόδευση εκ μέρους κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της εκεί περιοχής, ώστε να παρακαθεί η βούληση της συμπλήρου. Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της σύσκεψης, σήμερα συνυπογράψαμε όλοι οι παριστάμενοι φορείς ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε αποστείλει προς τον αναπληρωτή, προς τον ασχολείται προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόπουλο, ως καθήκον αρμόδιο, αλλά επίσης και προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, προς τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών παρατάξεων, τους τοπικούς μας βουλευτές και μια σειρά από άλλους υποδέκτες, όπου ζητούμε συγκεκριμένες αυτές συνεύσεις και προτίθεται κυρίως ζητούμε την απάλληψη της διάταξης που αφορά στην δημιουργία πολιτικής σχολής με έδρα την ΣΑΜ. Να πάω λοιπόν σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Σαφίρη, διότι σε μία, δεν ξέρω αν ακούτε κ. Σαφίρη, σε μία παράγραφο του ψηφίσματος αναφέρεται ότι διεκδικούμε την δημιουργία κτηριακών υποδομών για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για το τμήμα το οποίο βρίσκεται στη Σύρο, στο στρατόπεδο ή σε άλλον χώρο κατάλληλο, ο οποίος μπορεί να προκύψει μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου στη Σύρο. Αυτό το οποίο θέλω να γνωρίζει η τοπική κοινωνία και προφανώς και εδώ όλοι οι παριστάμενοι σύμβουλοι, οι οποίοι εκπροσωπούν την τοπική μας κοινωνία, είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Ερμούπολης παλαιότερα και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης τώρα, με πολύ αποφασιστικό και απροσχημάτιστο τρόπο, έχει αποδείξει την στήριξή του προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να θυμίσω την παραχώρηση κτηριακών υποδομών του Δήμου μας προς το Πανεπιστήμιο, όπως τον ιστορικό πρώτο Γυμνάσιο Σύρου, την αίθουσα Παναγούλη στο Πνευματικό Κέντρο, τις αποθήκες στο πρώτο καζίνο, τις πρώτες αποθήκες διαμετακομίσεως στην παραλία της Ερμούπολης, όπου εκεί γίνονται τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου, τον χώρο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου στο κτίριο Πορτελάκη και επίσης, το είπα και χθες, επιτρέψτε μου να μην δηλώσω την ταυτότητα μιας πολύ σημαντικής κτηριακής υποδομής, την οποία διεκδικήσαμε με πολύ συντονισμένες ενέργειες και προσπάθειες και τις επόμενες πολύ λίγες ημέρες, ενδεχομένως 2-3 ημέρες, θα πάρουμε από το ελληνικό δημόσιο, από την ΕΤΑ, με κυριότητα εμπράγματα δικαιώματος, ώστε να την παραχωρήσουμε αυτή την πολύ σημαντική κτηριακή υποδομή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παράλληλα, να τονίσω και να πω ότι έχουν υπάρξει επαφές του Δήμου μας με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με τον κύριο Μπρίταν και με τους εκπροσώπους του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίας Φορέων και Συστημάτων, όπου στις επαφές αυτές και έγραφες και προφορικές, δίναμε την δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί το Πανεπιστήμιο, να πάρει, και είναι λίγο επίκαιρο το θέμα, διότι ανέμωσε μια ανακοίνωση, μάλλον ήταν μια ενημέρωση του Πρόεδρου σχετικά με την εξέλιξη μιας δικαστικής υπόθεσης για τις μελέτες του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού, προτείναμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να πάρει ένα όριμο έργο σε επίπεδο μελετητικό και σε επίπεδο επιχειρήσεων, δηλαδή τα κτίρια τα οποία προβλέπονται από τη μελέτη του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού με τις μελέτες, οι οποίες είναι όριμες σε επίπεδο τεχνών υποπράτησης και της επίκρισης, με έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν είναι φαρμακός, με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ, όπου η σκοπιμότητα, αν θέλετε, και η χρησιμότητα και η ωφέλεια είναι πολλαπλή, διότι δεν διασώζονται τα κτίρια αυτά τα οποία αναδεικνύουν και επισκεπάζονται και μπορεί να στεγάσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκεί πολύ μεγάλο μέρος των υποδομών και των λειτουργιών. Άρα, εμπράκτος, και όχι στα λόγια, και όχι με φορολόγια, ο Δήμος μας νομίζω βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο και το αποδεικνύουν γι' αυτό. Και να πω και την Ξαφίδη ότι, όπως γνωρίζετε ενδεχομένως, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη
μια σύμβαση που αφορά στην παραγωγή υπηρεσίας για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την αξιοποίηση του στρατοπέδου λογαγού από το στόλο Ζαφύρι. Στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε ήδη μια διαβούλευση με τους μεθυμονικές επιτροπές διαβούλευσης, όπως προβλέπεται, όπου η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε ορισμένες προτάσεις, άκουσε τις προτάσεις επίσης των φορέων για τον εκπροσώπο τους ή για τον πολιτών, οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τις σημείωσε, τις αξιολογεί και πρόκειται, με βάση όλα όσα συγκέντρωσε, να επανέλθει, παρουσιάζοντάς μας ένα τελικό σχέδιο προτάσεων, ένα σχέδιο δέσμευσης προτάσεων για την αξιοποίηση του στρατοπέδου λογαγού Αποστόλου Ζαφύρι. Στο σημείο λοιπόν αυτό, να πω ότι εμείς, και εγώ προσωπικά ο Δήμαρχος, παρότι το σχέδιο του ψηφίσματος δεν είναι μια νομική δέσμευση, δεν είναι μια σύμβαση, είναι ένα ψήφισμα. Επουδενή δεν θα ήθελα και δεν θα έπρεπε να προκαταλάβω τη βούληση της διαδικασίας αυτής, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, της διαβούλευσης και της παροχής υπηρεσίας, δεδομένου ότι τα αποτελέσματά της θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων σταδίων, ώστε να ενημερωθούν οι σύμβουλοι και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Άρα, βεβαίως και το στρατόπεδο, όπως και οποιοδήποτε άλλος χώρος έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δυνητικά, σήμερα που μιλάμε, μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύνολό του ή σε μέρος του για την στέγαση υποδομών του Πανεπιστημίου ή άλλων υποδομών οι οποίες θα προταθούν με βάση την αναχρόνητη διαδικασία. Άρα, δεν προκαταλαμβάνουμε κανένα, οι διαδικασίες αυτές δεν είναι σικέ, δηλαδή να έχουμε προφασίσει εμείς, μπορείς να έρθει η πρόταση στο συλλογικό όργανο για να διαβουλευτεί, να συζητήσει, να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων και να αποφασίσει. Και όταν οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία, πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες και τα θέλω της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με γνώμονα το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν είναι ο κύριος του ακινήτου, ο κύριος του ακινήτου είναι το Ταμείο της Άμυνας, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και υπό την έννοια αυτή, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συναντήτουσης εργασίας, το οποίο έχουμε στην υπογράψη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό, οι όποιες αποφάσεις μας θα τεθούν υπόψη των δύο πλευρών για να καταλήξουμε στο τελικό πλάνο αξιοποίησης.